Γεια σας. Σίγουρα θα έχετε δει πολλές φορές στα βίντεο να μονομαχούμε και να δείχνουμε τεχνικές με αυτό εδώ, με αυτήν εδώ και ένα σπίδα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και λένε μα τι τόσο μικρή. Κάποιοι τη λένε καπάκι κατσαρόλας. Έχω ακούσει διάφορα. Αυτό ονομάζεται σκουταρίσκι ή ασπίδιο που οι Εγγλέζοι το ονομάζανε μπάκλερ. Η χρήση της αναφέρεται και τη βλέπουμε πολλές φορές στα ρωμαϊκά χρόνια, πιο συγκεκριμένα στους μονομάχους. Όμως αναφέρεται και στους τοξότες. Ήτανε και πολεμικό όπλο, το οποίο παρόλο που είναι μικρό φυσικά είχαν διάφορα μέγεθη. Υπάρχει αυτό το μέγεθος, υπάρχει μεγαλύτερο και ακόμα μεγαλύτερο, στα οποία το οποίο το είχε συνήθως οι Βυζαντινοί τοξότες, οι λεγόμενοι σαγιτάροι, συγκεκριμένες μονάδες, καθώς επίσης τμήματα ελαφρού πεζικού, καθώς επίσης και μερικά τμήματα των κλιβανάριων, δηλαδή των λεγόμενων κατάφραχτων. Ο λόγος τότε, τουλάχιστον τους κατάφραχτους, ήταν ότι μπορούσαν να κρατάνε το ποντάρι τους με τα δύο χέρια ενώ να προστατεύονται, ενώ αλλού έχουμε αναφορές ότι προσαρτούσαν την ασπίδα στο άνω μέρος του αριστερού τους χεριού, προστατεύοντας το στήθος, την αμασχάλη και τον ώμο. Το συγκεκριμένο ασπίδιο είναι της ύστερης μεσαιωνικής περίοδου. Είναι όλο σιδερένιο, γιατί υπήρχαν ασπίδια τα οποία ήταν ξύλινα αλλά είχαν ομφαλό. Αυτό είναι εξ ολοκλήρου σιδερένιο και η λαβή του είναι έτσι. Τα παλιότερα είχαν εδώ λαβές δερμάτινες ή με σκοινιά και μπορούσαν να κάνουν το λεγόμενο χίασμα. Η χρήση του είναι να κλείσεις καλά την προστινή γραμμή έτσι ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί να σε πλήξει. Δηλαδή, άμα κρατάς το σπίδι εδώ κοντά, είναι σχεδόν άχρηστο. Μπορεί να ξεκινήσεις τη μάχη από εδώ πέρα, αλλά πρέπει να τεντώσεις καλά έτσι ώστε να σταματήσεις το χτύπημα του αντίπαλου. Ας πούμε μερικές τεχνικές με αυτό, με μορφή σκιαμαχίας. Θα χρησιμοποιήσω το ασπίδιο, όπως είπα, της ύστερης μεσαιωνικής περίοδου, καθώς επίσης και μια βυζαντινή σπάθη πάλι της ύστερης περίοδου. Αρχικά, αν υποθέσουμε ότι έχεις πάρει αυτή τη θέση, θα πρέπει να κλείσεις γραμμή έτσι ώστε να αποκρούσεις ένα εισερχόμενο χτύπημα και από εδώ να κόψεις και να κόψεις. Ο αντίπαλος θα δει αυτό. Ένα, δύο. Έτσι. Αν πάλι έρθει χτύπημα υψηλό, χτυπάς και μπορεί να έρθει χτύπημα την πάνω γραμμή. Ξαναδείχνω. Ένα, δύο. Οπ, οπ. Είναι σημαντικό το σκουταρίσκιο να κρατιέται με αυτόν τον τρόπο εδώ. Όχι έτσι, γιατί άμα το κρατάς με αυτόν τον τρόπο, άμα έρθει χτύπημα εδώ, θα περάσει και θα σε χτυπήσει στο σαγόνι, στο κεφάλι. Θέλει εδώ, ώστε δεν μπορεί να το διαπεράσει, ενώ έρχεται από εδώ και μπορεί να εξωστραγγιστεί το χτύπημα έξω και να μπεις. Άρα, το χτύπημα που κάνω είναι ότι και καλά κάποιος σε χτυπάει από εδώ, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Εδώ, τακ, γυρνάει. Εδώ πέρα. Άρα, αν έρθει ένα εδώ χτύπημα, μπορείς να χτυπήσεις από πάνω με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ή με τρύπ, για παράδειγμα. Οι γενικά οι αποκρούσεις μπορούν να γίνουν και με το σπαθί. Να έχεις κλείσει γραμμή εδώ και να έχεις 1, 2, 3, 4, 5. Είναι οι βασικές αποκρούσεις. Ή μπορείς να αποκρούσεις με το σπαθί και να έχεις την ασπίδα σαν επιθετικό όπλο. Να το. Απόκρουση, χτύπημα μέσα.
απόκρουση, χτύπημα μέσα. Απόκρουση, χτύπημα μέσα. Απόκρουση, χτύπημα μέσα. Με το ασπίδιο, άμα θες να χρησιμοποιήσεις το ασπίδιο σαν αμυντικό όπλο, έχεις απόκρουση εδώ, ψηλή. Έχεις απόκρουση για να πλήξεις εδώ. Έχεις απόκρουση εδώ, εκτροπή κάτω, εκτροπή κάτω. Πρέπει να έχεις πολύ καλό μυϊκό σύστημα, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεσαι και να τοποθετείς σωστά τα χέρια σου στην απόκρουση. Δεν είναι μια πολύ μεγάλη ασπίδα που απλά τη βάζεις μπροστά και τελείωσε η υπόθεση. Όχι, πρέπει να βλέπεις, να ανταποκρίνεται γρήγορα το σώμα στο οπτικό ερέθισμα και να αποκρούς και ταυτόχρονα να χτυπάς. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι χρήσης του σκουταρίσκι. Υπάρχει της κεντρικής Ευρώπης, ο οποίος προέρχεται, έχει καταγραφεί πρώτη φορά από Γερμανό ιερέα, ο οποίος πιθανόν να ήταν πολεμιστής πιο πριν και πιθανόν να είχε, με μεγάλες πιθανότητες, να είχε έρθει σε επαφή με Βυζαντινούς. Γιατί παρόμοιες σκηνές, παρόμοιες θέσεις φύλαξης τις βλέπουμε στα βυζαντινά έργα τέχνης 100 και 200 χρόνια πριν την συγγραφή του περίφημου MSI 33. Θα δείτε διάφορες θέσεις φύλαξης άμα ασχοληθείτε με αυτή την ξεφασκία. Ωστόσο, ένα σημείο που πρέπει να καταγράψουμε της κεντρικής Ευρώπης ως νοοτροπία είναι ότι ασπίδα και σπαθί πάνε μαζί. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να οπλίσεις εδώ και άμα έρθει το χτύπημα να είναι εκτροπή και χτύπημα μαζί και μετά να κόψεις. Ή, για παράδειγμα, να είσαι από την άλλη πλευρά και να έρθεις έτσι. Ή να βρίσκεσαι εδώ και είσαι εδώ και άμα έρθει το χτύπημα να είναι εκτροπή και χτύπημα μαζί και μετά να κόψεις. Ή, για παράδειγμα, να είσαι από την άλλη πλευρά και να έρθεις έτσι. Ή να βρίσκεσαι εδώ και να έρθει ένα χτύπημα, οπότε καλύπτεις τον καρπό σου, προστατεύεις με το ασπίδιο και κόβεις. Η νοοτροπία αυτή είναι ότι, επειδή δεν φορούσαν, δεν υπήρχαν τότε γάντια όπως τώρα, προστάτευες το πλεισμένο χέρι με το ασπίδιο και ταυτόχρονα χρησιμοποιούσες το σπαθί και την ασπίδα σαν να είναι δύο χεριών όπλο. Ακολουθεί δηλαδή στις κινήσεις. Ακολουθεί στις κινήσεις η ασπίδα το χέρι, πάντα προστατεύοντας τον καρπό. Υπάρχει τώρα και ο μεσογειακός τρόπος εξωμαχίας που είναι ανεξάρτητα τα δύο χέρια, δηλαδή εδώ μπορεί να κάνεις άλλο, εδώ να κάνεις άλλο, να αποκρούσεις, να κόψεις. Έχεις αυτή την κινητικότητα εδώ, ο οποίος εμφανίζεται και στην Ασία. Και οι Πέρσες είχαν κάτι αντίστοιχο και οι Ίνδοι, αν πάμε πιο μακριά. Αλλά όπως είπα, είναι και ο μεσογειακός, μάλλον καλύτερα να πω της Ανατολικής Μεσογείου. Πιάνει δηλαδή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Αίγυπτο κτλ. Θα έχετε δει πολλές φορές εικόνες Αγίων και όχι μόνο να κρατούν το σκουταρίσκιο με αυτόν τον τρόπο. Είναι το αντάστροφο κράτημα της ασπίδας. Όμως τι είναι αυτό, θέση φύλαξης, θέση ετοιμότητας, κάτι άλλο. Θέση φύλαξης δεν είναι, επουδενή. Δεν είναι καταγεγραμμένα πουθενά να πας να ξεκινήσεις μια μάχη έτσι. Ώσπου να κάνεις αυτή την κίνηση, ο άλλος έχει σκοτώσει. Θέση ετοιμότητας. Μπορεί να περπατάς και απλά, επειδή είναι ξεκούραστη η θέση αυτή, όπως και το σπαθί μπορεί να το κρατάς σε διαφορετικό. Κρατιέται με διάφορους τρόπους, άμα θες να προχωρήσεις ή να είσαι σε ανάπαυση. Οπότε θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι θέση ετοιμότητας, δηλαδή μπορεί να προχωρήσεις ξαφνικά να γίνει κάτι, οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις τεχνικές ασπίδας με τα χτυπήματα, άμα βρίσκεται εδώ, αλλά επουδενή δεν το ονομάζεις θέση φύλαξης. Θέση φύλαξης είναι ότι είμαι ισχυρός σε μια θέση και έχω μια μεγάλη ετοιμότητα για επίθεση και άμυνα. Εδώ θα μπορεί να είσαι ένας βαριεστημένος φρουρός, ξαφνικά να δεχτείς επίθεση, παπ,
και να αποκρούσεις. Ή να δεχτείς επίθεση, να αποκρούσεις και να χτυπήσεις. Άλλο παράδειγμα. Ή επειδή το έχουμε δει σε γραβούρες, στο οποίο είναι ένα βία επιπρόσωπο και η συνοδεία είναι εδώ, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι να δεχέται επίθεση το βία επιπρόσωπο, οπότε αμέσως μπαίνεις εδώ για να το σώσεις και να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις με το αλόπι. Αυτό όμως που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι πριν τις μονομαχίες έπρεπε στο χαιρετισμό, γιατί υπήρχε συγκεκριμένος χαιρετισμός, έπρεπε οι ξυφομάχοι που θα έρθουν με σπαθί και με ασπίδα, με χειροσκουτάριο και με ασπίδα, να κάνουν αυτόν τον τρόπο και να υποκληθούν στον αντίπαλο ή μόνο αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να δείξουν ότι δεν κρύβουν άλλο όπλο από μέσα. Υπάρχουν τεχνικές στις οποίες κρύβανε μαχαίρια εδώ, άλλα αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία φεύγανε από τους κανόνες που διέπουν μια έντιμη μονομαχία. Για παράδειγμα, στην μακρινή Ινδία υπάρχουν ολόκληρες τεχνικές όπου έχουν σκουταρίσκιο, μόνο που είναι λίγο διαφορετικό, δεν έχουν αυτό το κράτημα, και εδώ κρύβουν αιχμηρό αντικείμενο. Αυτό φυσικά το χρησιμοποιούσαν και οι Ευρωπαίοι και οι Βυζαντινοί και οι Μογγόλοι και οι Τούρκοι, αλλά σε περίπτωση μονομαχίας έπρεπε να δείξεις ότι δεν έχεις πρόθεση να κάνεις, να χρησιμοποιήσεις δόλο στον άλλο. Γι' αυτό και στις αγιογραφίες Αγίων, συνήθως του Αγίου Μερκουρίου το έχουμε δει, οι Άγιοι στέκονται, μπορεί να κρατούν το σκουταρίστιό τους και την ασπίδα τους έτσι. Δεν είναι επιθετική κίνηση, είναι ανάπαυσης. Έχω όμως, σου λέει ότι έχω ετοιμότητα να προστατέψω το πίμνιό μου ή αυτό που προστατεύω με την ασπίδα, και παράλληλα δεν έχω δόλο. Είτε είσαι υπότης, είτε εκφράζεις τα χριστιανικά ιδεώδες, δεν έχεις δόλο. Ίσον ως υψηλός τρόπος σκέψης.